Καλησπέρα τον Πασίτα, ξεκίνησε τώρα ο αγώνα δεύτερο παραλυντικό για τι δύο ομάδε. Ανά στο Σεντίκολο και του Σιρήνα. Πρώτη καλή τη φάχνη, Σεντίκολο. Δύο. Θα πάει ένα καλάθι, θα το χάσει. Είναι ψηλό πάλι από το Σεντίκολο. Δύο. Θα το βάλει στην προσπάθεια. Σχέση με την Βολή, ξεκινάνε ζεστά οι Νικολοβίου, είχαν χάσει το πρόβλημα. Τώρα δεν πάμε ότι λάθος θα πάρει ωραία πάσα, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Θα αφήσει έξω στο Λεφακίνη, όλοι το Βουκάλι, άστοχο τα φινάλι, παιδιά. Πολλές γρήγορες φινές τώρα και δύο ομάδες. Τον Λιβάκης αφήνει και ο Ακίνης Άκης άστοχος αμυντικό και τρέχει το ιστορό. Θα κερδίσει το φάουλο μας από τον Μουλαβιάννη. Κάτω η πάσα, έξω, πάλι κάτω. Το post είναι πιο δυνατός, θα το χάσει όμως. Όπως πρέπει να ήταν. Πολύ δυνατή προς το Λάσκο. Πάρα πολύ δυνατή βασικά. Θα γίνει το λάθος στο... στην επαναφορά. Πάλι καλά που το έπεσε έναν σάκι τη φουλ. Δεν μου έχει συμβεί τώρα αυτό πολλές φορές. Γι' αυτό δεν το, το πιασά. Πάνω στο Μαρίνος για να καταλάβουμε όλοι τι λέγαμε. Έβαλε την πάσα έξω. Νόμιζε ότι ήταν ότι η μπάλα δεν είχε πει ακόμα στο παρκέ. Πολύ δύσκολο καλάθι τον Μουλαρογιάννη. Έψαχα στην επιβολή του. 5-4 για τους Σιρήνα. Πρέπει να βρω και το προηγούμενο παιχνίδι τους τώρα. Θα με συγχωρέσετε λίγο. Δύσκολο σου, τα αστοχή τελικά ο Τσόπουλος. Τον Λιβάκη δεν πετύχει χώρο, θα πάει. Πάσα στον ρεφ. Τον πέφτει, του λέγαμε κάποιο συμπέκτη, αλλά και οι συμπέκτε φοράνε άσπρα αλλά και φοράνε μαύρα από κάτω. Οπότε μπορεί να είναι μόνο στο τσάκι ή το παντελόνι του. Φυσικά είναι μαύρο και τα αντανακλαστικά είναι σπέκτη. Αυτό κάνουν, δεν είναι την πάσα που είναι χρώμα συμπέκτη. Τώρα Μαρίνο άστοχο στο τρίποδο, το παιχνικό παραλίγο. Ο Τσόπουλο του φύγει μπάλα όμω. Λάσκος, καλάθι και φάουλ, ακόμα ένα για τους Σιρήνα. Το προηγούμενο παιχνίδι 67, 89 για τους Σιρήνα.
Odmah da ljubo, da? Pa ne vidim te lasto, da je nejme. Μητσόπουλος τώρα με την κατοχή του στο ειδικό λοβείο. Αφήστε το Μαρίνο, ο Μαρίνος δεν εκτελεί, δίνει κάτω, ωραία. Θα γυρίσει και θα βάλει το καλάθι, δύσκολο καλάθι τώρα. Από τον Μητσόπουλο. Κρονιβάκης, ωραία στο Παπαπάτο. Πακοπή ο Παπάς, λάζει θα πάρει το άλλο μπαλά. Θα έρθει τα Κρονιβάκης, για τρεις, καλό είναι. Και είναι εύστοχο. Τώρα εκτελεί μετά τη μία τρίπλα, είναι άστοχος όμως. Πακατεβάζει τελικά την μπάλα μπροστά Μητσόπουλο, δεν πέφτει στο χώρο. Πατάει αστοχή, κολλάει τον φτώνο τον Λάσκος. Μουλαδογιάννη, ωραία προσπάθεια, θα το χάσει όμως, εντάξει. Πολύ ωραία προσπάθεια.
6-8 το σκορ. Και έχουν πάρει το προβάδισμα πάντως. Πολύ δύσκολο καλά από τον Λεχακίνη. Πέρασε ανάμεσα σε 2 προς 2 και από πάνω του. Μόνο μπορούμε να πούμε. Πέρασε μόνο με τα πόδια του ανάμεσά του. Και με το ένα λίγο. Λεμπούσης έξω στον Μαρίνο που είναι ολομόνο αυτή τη φορά. Είναι εύστοχος. Τον πίστεψε ο Λεμπούσης πάρα πολύ. Εκεί πέρα μόλις του λίγο κινέβωσε νομίζω. 18-11 τώρα αυτό δίνει λίγο ζωή πάλι στην Ενδίκολο. Θα περάσει δύσκολα, την κρατήσει και θα το βάλει ο Καστάνης τελικά με μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Μέχρι το καλάφιο, πολύ ωραία ο Λεφακίνης θα το βάλει. Πολύ ωραία άμυνα τώρα από τους
ρε Φακίνης προλαβαίνει σε κλέδια, αλλά τέλος, από το δεκαλέπτο 23-17 μπροστά η Σιρήνα. Γυρίσαμε για το δεκάλεπτο, Σιρήνα από την κατοχή. Μπλα, το Γιάννης πρέπει να κόπηκε εκεί πέρα από το... Χρυσόπουλο. Τώρα από την άλλη μεριά Μαρίνος, σε ένα γρήγορο ρελίσιο του Σούτα, στο χείλ Λεμπούσης. Λαριάν σώσει, Λεμπούσα να βγάλει στο... Χριστόπουλο, πολύ ωραία πάσα και γεμίστε φάουλ αυτός. Αφήσει στον Μητσόπουλο, αφήσει τον Άσου Λεμπούς, πολεμάει, θα πάρει το δευτικό. Πάσα ψιλοκακή, ο πρώτος ότι να κουμπίσει, το βγάλει εκτός. Καστάνης βρίσκει το χώρο και θα πάει το καλάφι όμως. Γωνία βρει την πάσα λογικά, ναι, το βρίσκω από εδώ, άλλη μια ωραία στον Κουρνιδάκα, το εκτελέσει για τρεις. Καλό σουτ, αστοχή. Καστάνης μπροστά, ο Μαρίνος περιμένει. Μητσόπουλο θα το πάλι. Πολύ ωραία, ο Μαρίνος πήγε κάνει το καλά, φυγείτε το Μητσόπουλο να τρέχει. Σαν σφαίρα. Πάρα πολύ ωραία πάσα στον Πρόφη, αλλά ο Μητσόπουλο θα κόψει. Ο Πρόφης θα ξαναπάρει την μπάλα πίσω όμως. Στη γωνία μου λέω Ριάννης ολομόναχος όσο ώρα δεν φαίνεται να κάνει. Α, στόχος μόνο τα πλώ. Την μπάλα δύο τους τα πίσω. Πάρα πολύ ωραία γίνεται το Λεμπούση. Πάλι να ωραία, δύσκολο καλά. Καλήμιος για τρεις. Εύστοχος.
Ζητάει πάλι το φάουλ.
Ρίσκος που ενυπάρχει για τρεις, κοντά το σούτας εκεί. Πολύ μακριά, πάση κακή ο Λάσος, την βλέπει, την κλέβει. Μαζί με Λεφακίνη, ο Δοβίλ, όχι, είναι απέναντι. Ο Ενιβάκης, πολύ να την πάσα. Τώρα στο Εμπούζι που παίρνει και ένα τρίποντο και το Καστάνι να παίρνει τη θέση κοιτάω το κάτω στη ρακέτα να παίρνει το μυστικό ριμπάν και να βάζει το καλάθι. Καλύμνιος, ένα πολύ φιλοφλότερ. Λεμπούς το σκέφτηκε καλύτερα πριν από το Χριστόπουλο. Ο Καστάνης ωραία τρίπλα, δεν χάνει την μπάλα, θα βρει την πάσα τον Μητσόπουλο. Αυτός για δύο είναι εύστοχος πάνω του Παπαπάτο. Με Φαγίνη, παπεράζει από όλους. Λάσκο δεν θα μπορούσε να πάρει την πάλα. Κακή πάσα όμως ο Καλύμνιος. Θα κλέψει κάτι και έδωσε την πάσα. Βρίσκεται το Λάσκο, ωραία προσπίση για το Λάσκο. Θα στείλει και έφτρη πάσα, αλλά θα ήταν σίγουρα. Κάτι αθλητικό είναι αυτό, σίγουρα και αθλητικό. Thank you.
ξεκίνησαν με το δεύτερο μήχρονο, πρώτη κατοχή. Ωραία τώρα πάσα από τον Μαρίνο στο Μητσόπουλο που άμα το μία σηκώνεται. Πώς δεν σκέψει και εκτελεί και είναι εύστοχος. Μουλαρογιάννη. Ο Ριβάκης περνάει, κανένα φάουλ ήταν φάουλ. Σίγουρα αυτό, αλλά το αφήνουν και οι παίκτες. Καστάνι. Θα περάσει μέχρι το καλάθι και θα το βάλει. Έστω στη βολή. Καστάνι και περνάει μπροστά του τύπου τώρα. Ο Παπάτος παίρνει και ένα τρίποντο. Σόπουλο θα κερδίσει το φάουλ. Δεν θα βάλει το καλάθι όμως. Στο Λεφακίνη.
συμμετέχει στο όπλο που δεν εκτελεί. Θα γίνει το λάθος και πάσα μπροστά. Λάστος. Θα το χάσει ο Καλύμιος του Παπαδοχώριος. Είναι από Παπαδάς εκεί. Από Παπαδάς εκεί. Είναι ο Παπαδάς και ατελείωσε το φάλα. Γυρίσαμε τώρα με το time out. Πολύ ωραία, Μητσόπουλος θα βάλει ακόμα ένα καλά του. Δύσκολο σουτ, εύστοχος πάντως. Μουλαρογιάννης στην κορυφή με ταμπλό. Και τώρα Σπυρόπουλος για τρεις δοκιμάζει. Μουλαρογιάννης στο αμυντικό που μετά και τρία η πάσα και τρέχουν στο συνδυασμό. Θα βρει το Λεφακίνη που εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Επιπτικό ο Μητσόπουλος και μετά ο Χριστόπουλος και θα μπει το καλά τελικά. Δύσκολο!
την πάσα, ο Μητσόπουλος βγάζει έξω ωραία στο Μαρίνα, δώσ' πάλι στο Μητσόπουλο. Παβάλλουν πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Πολύ γρήγορη σπάση μεταξύ τους. Ο Μητσόπουλος ήταν, είναι πολύ γρήγορος. Αλλά είναι πολύ γρήγορα θέση, το κουδάει και ψηλά. Μαρίνος, το Μητσόπουλο πάλι, ωραία προσπίση και αυτά τα καλά θα μπει. Πάλι η προσπάθεια το γύρω. Μαρίνος ακούγεται και φωνάζει μόλις σουτάρουν η Σιρήνα. Άμα το βίντεο τώρα θα φύγει, λέγα σε πίπιστα, τους φεύγει τώρα, να το φύγει. Και φωνάζει με τη μία. Πάσα μπροστά Μητσόπουλος, Μητσόπουλος βγάλει λίγα στο τέλος την πάσα, θα τη βγάλει. Δεν απέναντι, θα περίμενα, αλλά έπρεπε να περιμένει λίγο περισσότερο. Και έχουμε time out νομίζω. Γυρίσαμε για το δεύτερο λεπτό ουσιαστικά από την λίστη της τώρα αστόχης ο Σαντορινέος τώρα η Σιρήνα με το ωραία λάσκος κακή πάσα του στο πρώτο και αυτός ψάνει την πάσα καλή σκέψη του να περάσει κάπως. Ωραία προσποίηση και όχι θα το χάσω. Γιατρής Μαρίνος! Απίστευτος! Δεν ξέρω τι κάνει σήμερα. Ο Μαρίνος πρέπει να μην το δείτε αυτό όλο. Πάλι θα έρθει και θα φάνε το καλάθι όμως, οπότε η επίθεση δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Θα παίξουν σετ τώρα οι... Ρεντί Κολοβίο. Κοντο... Σαντορινέος βλέπει τον ο Γρήγορη πάνω στο Χριστόπουλο ενός Αλημίας. Έξω στο Μιχαηλίδη, άσταγον αυτός. Αμυντικό... Ωραία πάσα μου Λαρογιάννη. Στο Σαββάλι το καλάθι. Έχω να πάλι κάτι δίκαια. Παραλίγο το καλάθι του Παραλίγου Μιχαηλίδη. Ρεντίκολο, ακόμα το πιστεύουν, δεν είναι απίστευτο. Είμαστε το τελευταίο δεκάλυτο του αγώνα. Τώρα γίνανε πολύ λάσκο στη σημεία, στον πρώτο πάλι λάσκος, τρία αυτόν ήταν αυτό. Πρόβλης, άστοχος, μπροστά, Τσόπουλος. Θα πάει μέχρι στο καλάφι, άστοχος όμως. Θα βγάλει έξω Λεφακίνη που θέλει για τρεις. Άστοχος πάλι. Μαρίνος. Κακή πάσα να περάσει.
Το άφησε το Λάσκα, όπως βλέπει μόνο τον Μουλαρογιάνατος. Πάλι, γίνανε πολύ πάλι η μεταφορά του Μιφάλου. Αβάζουμε κατά καλά, φυσικά.
στη γωνία ο Λεφακίνης για δύο αστοχή. Αμυντικό Καστάζη, στο Λεμπούση, Πιτσόπουλος. Καστάνης. Πρέπει κάτι να εκτελέσει ο Μαρίνος, εκτελεί τελικά για τρεις. Είναι άστοχος. Λεμπούς, αστοχή, παίρνει το νευτικό ίδιο, αστοχή πάλι, παίρνει ακόμα την μπάλα. Και τρίτη φορά. Κοιτάει την μπάλα, ωραία στο Μητσόπουλο, το την πιάνει, την ξαναχάνει, την πιάνει. Γυρνάει και εκτελεί και είναι εύστοχος. Είναι άτυχος, η μπάλα καέχνησε το Στεφάνι, το μισό ο πίσω και ο Μαρίνος. Καλή πάσα να περάσει το Λιγαστολοπούση, καλά βγήκε πάω. 60-73 το Μοσκόβου, 13. Ήταν άλλο 10. 11 βάζει. 22 λέω και άλλους 10 ακριβώς όντως για να νικήσουμε το παιχνίδι. Γυρίσαμε για το time out. Μαρίνος. Ωραία στο Μητσόπουλο αυτός. Θα βρει το Λεμπούση κάπου, να στοχεί ο Λεμπούσης. Μπορεί να υπάρξει πάρα πολύ. Δεν θα μπροστά από την πάλι. Μπορεί να κεφάω αυτό. Καλή μου σώση την πάλα κάτω αυτό. Ωραία, Παπαβάτο. Σάστοχος όμως. Καστάνης δεν θα κάνει βήματα. Λες και του κόλλησε το πόδι με μια πρόκα εκεί πέρα. Και θα το βάλει ο Κορδουδάκης. Κάτω η πάσα στο Λεμπούση, αυτός χάνει την δούλα του. Θα πάει το Ποκαλάφι. Θα χάσει το Καλάφι, Καστάνης με Καλύμνιος. Λεφακίνης, με όχι, σε αυτόν τον κλειδί μπάρα το πίσω μέρος του Στεφανίου. Thank you.
πώς το αμυντικό μου που πήγανε τώρα. Το 2 που προηγούνται ακόμα για 11. Πολύ ωραία με τον Λιβάη Κλάσκος, τρέχεται γρήγορος. Ρεκτά γρήγορος. Αυτό είναι το καλύτερο που κερδίζει το φάουλ. Θα βάλει και το καλάθι. Θα κύπασα το Χριστόπουλο, δεν θα γίνει τα κέρδη. Καλύμιος για τρεις. Άστοχος. Λάσος θα καταφέρει να πάρει την μπάλα και την καλαθία στην ομάδα του. Για να δούμε τι θα πληρωθούν στο επόμενο αγώνα.